Ιπναλέων τείχος δίδυμων. Τις πέτρες των φρουρίων έγλυψε η γλώσσα του χρόνου. Δες πως χάσκουν τα σημάδια των πληγών τους, μάρτυρες αξιόπιστοι του περάσματός του. Σκόνη αιωρούμενη, εκθυελών ξεσηκωμένη, απ' το στέρφο και διψά το χώμα, μεθοδικά σκεπάζει τα ερείπια κι άλλα. Ιπναλέων τείχος δίδυμα. Οι απροσμάχητες πύλες, ανοιχτές διάπλατα, αφύλαχτες τώρα ως είναι, αφού από καιρό οι πυλωροί απόπεσαν σε ύπνο ατελεύτητο, προκαλούν τους χρουσευτές των υπολοιμάτων. Απόρριγμα το λάλλον κέρας του συναγερμού κατάντησε και εξυχεί με τις πνοές των ανέμων την ακτηρία του. Τις νύχτες των αυτονισμένων φαντασμάτων Ιπναλέων τείχος δίδυμα. Το φως των αστεριών που πνίγεται στον βόρβορο της τάφου δεν ασημώνει πια λιθόστρωτα και αρβεστομένους τείχους, ούτε σύμβολα αγιασμάτων, ούτε ακακίες, και χάνονται σε κρύα νεκρική σιγή οι θρύλοι και τα βραδινά μουρμουριτά στις πέτρες της αμπλόθυρας, ενώπιον του ενωπότη αιώνα, ενώπιον των ύποπτων διαρχομένων ωρών, Ιπναλέων τείχος δίδυμων. Στην αυτή γραμμή στο τάδι.
Είναι μια βοήθεια, είναι μια σαβηγία.
Yeah.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, κυρία Πρόεδρος του Πολιτιστικού, κύριοι Αντιδήμαρχοι, κυρία Νομαρχιακή Σύμβουλος, κύριε Γραμματέα της ΤΕΤ Εύρου, αξιότιμοι κύριοι καλεσμένοι, τέταρτη ημέρα των εκδηλώσεων για την ελευθερία του Δημοτήχου η σημερινή και ο Δήμος μας ενέταξε στο πρόγραμμά του μια εκδήλωση αφιέρωμα στον άνθρωπο που δικαίως φέρει το χαρακτηρισμό Δημοτιανός, όπως ο ίδιος είχε επιλέξει. Διδημότικο και Φέρες, δύο πόλεις που τον φιλοξένησαν και που δέχτηκαν την εθελοντική προσφορά του. Η σημερινή βιβλιοπαρουσίαση αφορά τον ποιητή της Θράκης, Τίτο Μανάκα, μέσα από την πρόσφατη εκδοτική δουλειά του περιοδικού Ενδοχώρα. Για την απόψινή βραδιά έχουν ταξιδέψει για να μας μιλήσουν για αυτόν προσωπικότητες από το χώρο της τέχνης και των γραμμάτων, που εκτίμησαν την προσωπικότητα και αγάπησαν την ανιδιοτελή προσφορά του για την πόλη των Κάστρων. Είναι εδώ μαζί μας σήμερα ο γνωστός σκηνοθέτης και συγγραφέας Δημήτρης Κολάτος. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε. Είστε καλά, παρακαλώ. Είναι εδώ μαζί μας επίσης σήμερα η καταξιωμένη ηθοποιή, κυρία Δέσποινα Τομαζάνη. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Σπύρος Φωκάς. Κύριε Φωκάς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Μαζί μας ακόμη βρίσκονται ο εκδότης του περιοδικού Ενδοχώρα, Γιάννης Κουριανίδης, στον οποίο οφείλεται η αίσθηση της σημερινής πρέσπης. Και ο Γιώργος Μανάκας, συνθέτης, παιδαγωγός και ένα από τα τρία παιδιά του τιμόμενου προσώπου. Κύριε Μανάκα. Τον Αύγουστο συμπληρώνονται 5 χρόνια από τότε που ο ευπατρίδης Τίτος έφυγε για πάντα από την πόλη που τόσο λάτρεψε και πολέμησε αγούραστα με την καυστική πένα του στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο, ώστε να την κρατήσει ζωντανή. Σήμερα, όλοι εμείς θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και να ζήσουμε λίγες από τις στιγμές της ζωής του, άμεσα συνυφασμένες με το υπναλέον τείχος Δίδυμον. Το βήμα για το Διδημότικο που σημάδεψε τον καλλιτέχνη και που κοσμεί μια από τις σελίδες του φετινού εντύπου των Ελευθερίων. Να συνεχίσουμε με το βιογραφικό. Ο Τίτος Μανάκας, Δημοτιανός, με το δεύτερο συνθετικό να το χρησιμοποιεί στα λογοτεχνικά εικαστικά έργα του, καθώς και στις εκατοντάδες δημοσιευμένες επιφυλίδες του, γεννήθηκε στην ιστορική πόλη του Διδημοτίχου, στο Διδημότικο των Χιλιετιών, όπως το αποκαλούσε, στις 4 Ιουλίου του 1934. Γιος του διαπρεπούς διδημοτική διδασκάλου, ιστορικού, λαογράφου και θεράποντος στην τέχνη της Βυζαντινής μουσικής Δημητρίου Μανάκα και της Ευτυχίας Μανάκα, του Γένους Βαλασίδου από την αρχαία Ήμβρασο, της επαρχίας Κεσάνης της Ανατολικής Θράκης, θυγατέρα εξέχουσας οικογένειας της περιοχής, και αργότερα τον Φερόν Εύρου, όπου προσέφυγε οικογενειακώς μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο ποιητής της πόλης των Κάστρων μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που το διέκρινε η πνευματικότητα, η φιλοπατρία και η φιλαλληλία, στοιχεία που διαχέονται σε όλο το συγγραφικό έργο του, αλλά ήσαν συνάμα και μερικές από τις αξίες που καθοδήγησαν τον πολυσήμαντο βίο του. Από την ηλικία των 7 χρόνων άρχισε να επιδίδεται στις ποιητικές εκδηλασίες, ενώ λαμβάνει και τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής μουσικής από τον πατέρα του. Περατώνει τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυμνάσιο Διδημοτίχου το 1952 και εισάγεται στην Ανωτέρα Σχολή Μηχανικών της Αθήνας, την οποία περατώνει τον Ιούνιο του 1955. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παραδοξότητα η άσκηση με υποδειγματική αγάπη στην εφαρμοσμένη τεχνολογία, την οποία άσκησε επαγγελματικά ως αρχιμηχανικός της ΔΕΗ για 10 περίπου χρόνια και στις τέχνες της ποίησης και των εικαστικών. Τον Ιούλιο του 1965 νυμφεύεται την Όλγα Μανάκα, τον Γιάννος Χατζημάγιουγλου από τις Φέρες Εύρου, με την οποία αποκτούν τα τρία παιδιά τους. Τη Μαρία, δημοσιογράφο, τον Δημήτρη, επιχειρηματία και τον Γιώργο, συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας και εκπαιδευτικό. Όλοι τους να δραστηριοποιούνται σήμερα στην περιοχή του Διδημοτίχου και της
Θράκης γενικότερα. Από τον Ιούλιο του 1965 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1969, ο Τίτος Μανάκας εγκαθίσταται με την οικογένειά του στις Σφαίρες Εύρου, έδρα της οικογενειακής επιχείρησης της συζύγου του Όλγας. Εκεί θα δραστηριοποιηθεί σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής του τόπου. Οργανώνει εκ του μηδενός το τοπικό παράρτημα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, για την πολύτιμη προσφορά του τιμήθηκε σε ειδική εκδήλωση του τοπικού παραρτήματος τον Ιανουάριο του 2000. Ακόμη συγκρότησε θεατρικές ομάδες και επιμελήθηκε με δική του σκηνοθετική, σκηνογραφική και μουσική φροντίδα θεατρικές παραστάσεις ποικίλου περιεχομένου. Διοργάνωσε εικαστικές και λογοτεχνικές βραδιές, όπως την πολύ πετυχημένη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Επαγγελματικά βρίσκεται ήδη εκτός της ΔΕΗ για λόγους πέραν της δικής του θελήσεως. Τον Σεπτέμβριο του 1969 μετακομίζει οικογενειακό στο γενέθλιο τόπο του στο Διδημότικο. Στο Διδημότικο ασχολείται επαγγελματικά με το εμπόριο, τη μελισσοκομεία και την αμπελουργία, ενώ δραστηριοποιείται πολύ έντονα στα δρόμενα της ευρύτερης περιοχής. Ιδρύει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διδημοτήχου με εντευκτήριο και τμήματα μουσικής, παιδείας, ζωγραφικής, σκακιού και δανειστικής βιβλιοθήκης. Ιδρύει την κινηματογραφική λέσχη Διδημοτήχου με εβδομαδιαίες προβολές κινηματογραφικών τελειών και τη σκακιστική ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Διδημοτήχου. Επίσης, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Διδημοτήχου και ιδρύει τον Αγροτικό Σύλλογο Διδημοτήχου και Περιφερίας, στον οποίο προεδρεύει επί σειρά ετών. Τον Οκτώβριο του 1982 εκλέγεται Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας του Δήμου Διδημοτήχου, ενώ δεν αποδέχεται καμία ένιστη θέση που του προτείνεται. Παρεμβαίνει στα 4 έτη της θητείας του ως Δημοτικός Σύμβουλος σε δεκάδες ζητήματα που αφορούν την πρόοδο της αγαπημένης του πόλης και περιοχής, αδιαμφισβήτητη την συνεισφορά του στην επανίδρυση του επαρχείου στην πόλη του Διδημοτήχου, καθώς και τη χρηστή και διαφανή διοίκηση του Δήμου. Συμμετέχει ως κύριος παρουσιαστής της ιστορίας του τόπου του σε εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και πιο συγκεκριμένα στην εκπομπή «Η ΕΡΤ στη Βόρεια Ελλάδα» σε σκηνοθεσία Γιάννης Μαραγδί. Από την άλλη, το συγγραφικό ποιητικό έργο του παρουσιάζεται σε εφημερίδες και περιοδικά από τον δημοσιογράφο Άρη Σκιαδόπουλο στις εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος και Αγγελιοφόρος Θεσσαλονίκης, ενώ έστω και μετά το θάνατό του, πανεπιστημιακοί και κριτικοί άρχισαν να αναλύουν το πλούσιο έργο του. Σε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι τον απρόσμενο θάνατό του σε ηλικία 70 ετών, στις 20 Αυγούστου του 2004, ο Τίτος Μανάκας διακονεί τις τέχνες με απίστευτη παραγωγικότητα και αγάπη. Ποιήματά του κοσμούν τις σελίδες των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικά Ενδοχώρα, Τρίκιος Άνεμος, Εξώπολης, εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Ελεύθερη Θράκη. Έχουν καταμετρηθεί και αρχαιοθετηθεί από τα παιδιά του 2.720 δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ποιήματα ποικίλου περιεχομένου και 3 αδημοσίευτα διηγήματά του, δεκάδες άρθρα και επιφυλίδες σε εφημερίδες όπως Ελεύθερη Θράκη, Ελευθεροτυπία και άλλες. Ο Τίτος Μανάκας φιλοτέχνησε επίσης υπεράνω των 30 εικαστικών πινάκων και χαλκογραφιών. Η ποίησή του βραβεύτηκε σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς, ενώ η μία και μόνη η ποιητική συλλογή του με τίτλο «Ο πικρόν μου έαρ» με δική του επιθυμία, λόγω της μεγάλης του μετριοπάθειας και μετριοφροσύνης, πρωτοεκδόθηκε το 1998 από τις εκδόσεις του περιοδικού Ενδοχώρα και εξαντλήθηκε. Προετοιμάζεται η επανέκδοσή της στα ελληνικά και η απόδοσή της στα αγγλικά και στα βουλγαρικά. Η προσφορά του Τίτου Μανάκα Δημοτιανού θεωρείται χωρίς υπερβολή πολυσήμαντη και η απώλειά του σε σχετικά μικρή ηλικία στερεί από την τέχνη του λόγου έναν δεινό γητευτή των λέξεων και από τη Θράκη έναν ανιδιοτελή και αστήρευτο εραστή της. Ο λόγος στους εκλεκτούς μας καλεσμένους και στον εκδότη του περιοδικού Ενδοχώρα, τον κύριο Γιάννη Κουλιανίδη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια, κυρίες και κύριοι, ότι αργήσαμε. Αργήσαμε γιατί έπρεπε να περάσουν σχεδόν 5 χρόνια για να υλοποιήσουμε η συλλεκτική ομάδα του περιοδικού Ενδοχώρα εννοώ, μία υπόσχεση που είχαμε δώσει στον εαυτό μας, μόλις μάθαμε την οδυνηρή είδηση για τον θάνατο του αγαπημένου μας Τίτου Μανάκα, του ανθρώπου που είχαμε την τιμή να μας εμπιστευτεί ένα πλήθος δημιουργημάτων, δραματικών παιδιών του. Είπαμε τότε να κάνουμε αυτό που δεν πρόλαβε να πάρει τη σειρά του όσο ήταν εν ζωή. Ένα ειδικό τεύχος δηλαδή αφιέρωμα στον ποιητή της Καστρόπολης του Εύρου, του Δημοτικού.
Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε την υπόσχεσή μας αυτή. Παρά μόλις πριν από λίγες ημέρες. Για λόγους υπεράνω στήριξης μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σήμερα προσωπικά τουλάχιστον νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος που παρουσιάζουμε επιτέλους στο κοινό της γενέθλιας πόλης του αλλά και της πόλης στην οποία του φιλοξενεί για πάντα στην αγκαλιά της το ειδικό αυτό τεύχος στη μνήμη του τύπου Μανάκα. Και είναι διπλή συγκίνησή μας γιατί σηματοδοτεί το τεύχος αυτό την επανέκδοση του περιοδικού ενδοχώρα μετά από 1,5 έτος περίπου αδράνειας εκδοτικής, συνεχίζοντας έτσι μια πορεία 21 περίπου ετών και πλέον. Στη σύντομη αυτή αναφορά μου με αφορμή την έκδοση αυτή, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια από τις μαγικές αυτές λέξεις, μια ιδιαίτερα μαγική λέξη, από αυτές τις ιδιότητες, θα λέγα, λέξεις που είχε την συνήθεια να χρησιμοποιεί ο ποιητής στα ποίηματά του. Πολλές φορές μάλιστα κατέφευγα σε λεξικό για να βρω την ακριβή έννοια των λέξεων αυτών. Ίσως να το έκανε και σκόπιμα ο τίτλος για να ενεργοποιήσει τα αναγκαστικά μας απέναντι στην επίθεση που δέχεται η γλώσσα μας με την ξενομανία και την λεξιπαινία που την διακρίνει τα τελευταία χρόνια. Συνάβγεια. Αυτή είναι η λέξη, αυτή η μαγική λέξη που όσο και αν έψαξα δεν μπόρεσα να την βρω σε κανένα λεξικό. Πιθανόν να είναι δημιούργημα του τύπου Μανάκα. Εξάλλου μας την εξηγεί στο ποίημά του «Ωρα μυροφόρα», το μη νομπρογιώτα από το μοίρα, ένα αριστούργημα να τον χαρακτήριζε, όπου λέει ότι συνάβγεια είναι η συνάντηση βλέμματος και αυγενού φωτός. Γράφει συγκεκριμένα. Σε λίγο, η συνάβγεια ξεπρόβαλε δροσάκι, ακολουθώντας τον αυγερινό, που αγλαώς εξάλληγε τον δρόμο και όπως λαγοκοιμόμουν στις μάνας μου τον κόρφο, ήρθε, τριγύρισε ανάερη το σιδερένιο μας κρεβάτι, γιωμάτι φως, με καλημέρισε και μου κλείσε το μάτι. Και αρχίνεψα το μονοπάτι της ζωής μου να τραβάω, ως το καθόρισε η μοίρα μου από τη στιγμή εκείνη, κι ένιωσα στην καρδούλα μου με ένα φιλί να χύνει το ριζικό μου. Και όσα πρέπει και δεν πρέπει να αγαπάω, έως εκεί που είναι το σημάδι μου να πάω. Καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι ο ποιητής μιλά για τη γέννα του, για τον ερχομό του στη ζωή αυτή, όταν προκάλεσε τα μάτια του και το βλέμμα του αντάμωσε τον κόσμο που ξημέρωνε μπροστά του. Αυτό το αντάμωμα φαίνεται πως ήταν τόσο έντονο, που από τότε ο Τίτος Μανάκας, πιστός στο ριζικό του, στα πρέπει και δεν πρέπει, που του όρισε αυτό το φιλί της μοίρας, διαμόρφωσε με τη γενέτειρά του μία σχέση σχεδόν ερωτική, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε μία εκβαθέων συζήτηση, συνέντευξη που είχε δώσει στον δημοσιογράφο Βασίλη Κάργα, το Διδημότυχο. Και πήγε μέχρι εκεί που ήταν το σημάδι του. Το ξέρει άραγε μέχρι που είναι. Έχω την εντύπωση ότι κάτι διαισθανόταν, όχι για τον χρόνο του τέλους, αλλά για τον μήνα. Βλέπετε, ο Αύγουστος ήταν καθοριστικός στη ζωή. Αύγουστο μήνα έφυγε από τη ζωή αυτή. Τον Αύγουστο γιόρταζε η αγαπημένη του κόρη, η Μαρία, που της αφιέρωσε μάλιστα και ένα από τα πιο τρυφερά της ποίηματα. Τον Αύγουστο έδωσε μία από τις πιο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις που ήταν προηγουμένως, που δημοσιεύουν και στο περιοδικό μας. Τον Αύγουστο έγραψε το περίφημο άρθρο του στον Αγγελιοφόρο υπό τον τίτλο «Διδημότυχο των χιλιετιών». Τα περισσότερα από τα πιο όμορφα και χαρακτηριστικά του ποίηματα Αύγουστο γράφτηκαν. Αύγουστος όμως φαίνεται πως ήταν και ο μήνας που του ασκούσε μια ιδιαίτερη συναισθηματική γοητεία και φόρτιση, αν κρίνουμε τουλάχιστον από το ποίημα «Νοσταλγία». Σε εκείνο το παράμερο της Τράκης στα Κρογιάλη, το αξέχαστο, μια αυγουστιάτικη πανσέλινη βραδιά θέλω να βρεθώ, όπως τότε, καρτερικά να περιμένω, ανάλαφη να έρθεις πάλι κοντά μου, στην αγκαλιά μου. Αχ, πόσο το επιθυμώ τώρα που είναι ο Αύγουστος σημά και κάθε τόσο συνταυλίζω τη φωτιά μου. Πώς να ξεχάσω, πώς, εκείνα τα Κρογιάλη, τώρα που μετράω τα φευγά τα καλοκαίρια και ακόμη έναν Αύγουστο που βιάζεται κι αυτός. Τώρα που είναι Αύγουστος, πώς να ξεχάσω, πώς. Γενικά φαίνεται πως η ζωή του Τίτου Μανάκα κυλούσε πάντα ανάμεσα σε αυτό το πρέπει και δεν πρέπει.
τουρισμού του. Και αυτό είναι απορίας άξιο. Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος τόσο συναισθηματικός, καλούπωνε, θα λέγει κανείς, τις βαθύτερες επιθυμίες του, πιστός σε ένα χρέος που ένιωθε και που του καθόριζε, θα λέγει κανείς, τις επιλογές του, οδηγώντας τον σε ένα μονόδρομο, στην υπηρέτηση των συμφερόντων της ιδιαίτερης πατρίδας του. Γι' αυτό το πράγμα ο ποιητής δεν μετάνιωσε ποτέ. Μου το εξομολογήθηκε σε μία από τις λίγες, αλλά μακρές σε διάρκεια, πρόσωπο με πρόσωπο, συνομιλίες μας. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, σκέφτομαι ότι αυτά τα δύσκολα τότε 90 χιλιόμετρα της Αλεξανδρούπολης μέχρι το Δημότυχο, έπρεπε να μην αποτελούν μια δικαιολογία, μια αιτιολογία για μένα. Θα έπρεπε να κάνω κάτι ώστε αυτά τα χιλιόμετρα να φέρουν τις πόλεις πιο κοντά και να έχουν μια πιο συχνή επαφή με τον κύριο Μανάκη. Το νιώθω τώρα αυτό το πράγμα. Ήταν ειλικρινής ο Μήτρος. Δεν είχε μετανιώσει ποτέ που έμεινε για πάντα ριζωμένος στη Λίβη. Μέσα του όμως σιγόπηγε μια λαχτάρα. Μια λαχτάρα να γνωρίσει και τον υπόλοιπο κόσμο από κοντά. Αυτή η λαχτάρα αποτυπώνεται με δραματικό αλλά και συγκλονιστικό τρόπο στο ποίημά του Κάμπι Μπολόγκο, τη φωνή του ποταμού. Βλέποντας τον ποταμό, προφανώς τον Εύρο, να κυλά νοχελικά τα νερά του προς τη θάλασσα, τον ακούει να του μιλάει, να τον καλεί να πάει μαζί του, να τον ακολουθήσει στο ταξίδι που προωθούσε, το λέει ο ίδιος μες στο ποίημά του. Αλλά τα βήματά του, όπως λέει πάλι ο ίδιος, μια μυστηριώδης δέση τα κρατούσε και πεισματικά αρνόταν να τα λύσει. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η περιγραφή και η αποτύπωση των συναισθημάτων του ποιητή και φοβάμαι μήπως δεν μπορέσω να τα αποδώσω όπως πρέπει. Ώρες πολλές απόμεινα στην όχθη που με φιλοξενούσε και της καρδιάς μου ο ταχύς παλμός το μέσα μου σφυριλατούσε και απόμνησκα εκεί, στη γη που σαν ερωμένη με κρατούσε. Ασταμάτητο τραγούσε το ποτάμι εις το αχανές των θαλασσών και η καρδιά μου πικραμένη το κατεβολούσε διευχής. Και πριν πάρει τις καμπές και όπισθεν χαθεί αυτόν, η φωνή του ξανακούστη να μου λέει από εκεί. Αχ, γιατί δεν ήρθες. Σύ θα χάσεις, θα το δεις. Τότε με έπνιξε μια λύπη πρωτογνώριστη στα στήθη, που ξεφύγησε απεντός μου σαν αδιαπέραστη ομίχλη. Άπλωσε ολόγυρά μου και έσβησε τα όνειρά μου και σκοτίζει μέχρι τώρα την αλόκοτη καρδιά μου. Έτσι, ο Τίτος Μανάκας έμεινε για πάντα δέσμιος της αγαπημένης του πατρίδας, της αγαπημένης του πολιτείας. Κι ας ήθελα να ταξίδευε, όπως λέγεται ο ομότιτλο ποίημά του, ήθελα να ταξίδευα. Κι ας βίωνε καθημερινά, εκεί πέρα από την ανατολική όχθη του Εύρου, την πλεονεξία, όπως έλεγε, εκείνο του απέναντι του γείτονά του, που δεν κληρονόμησε και δεν απόκτησε δράμη γνώση τόσα χρόνια. Υπηρέτησε την πόλη του και ταξίδεψε με τα ποίηματά του. Έμεινε μέχρι το τέλος πιστός σε ένα χρέος που ο ίδιος προσδιορίσε, ο ίδιος νοηματοδότησε, αρμούμενος να υπακούσει στις εντολές των καιρών του, στις εντολές των καιρών μας. Να ξεχάσει δηλαδή, όπως έλεγε, τους Έλληνες που έγιναν λείπασμα κάτω από το κοφτερή σπάθι για μια πουκιά ελευθερία, για μια σταξιά δικαιοσύνη. Αυτός ήταν ο Τίτος Μανάκας, ο ποιητής, ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο πατριώτης, ο δίκαιος, ο ακέραιος, ο άρτιος, ο δικός μας άνθρωπος, που μας έδειξε με τη στάση ζωής του πώς αποκτά νόημα η έννοια της ανυστεροβουλίας και της ανεδιοτέλειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς και να συνεχίσουμε με σύντομα βιογραφικά των εκλεκτών προσκεκλημένων μας, ξεκινώντας πάντα από τις κυρίες. Η κυρία Δέσποινα Τομαζάνη γεννήθηκε στη Χίο, κατάγεται από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας και τα Κωτιόρα. Σπούδασε θέατρο στην Αθήνα, κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, χορό και παντομήμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Στοκχόλμης. Έπαιξε στο ελληνικό και στο γαλλικό θέατρο. Μερικές από τις ταινίες που έλαβε μέρος, Σουηδία, με λένε Στέλιο, Γαλλία, Δον Ζουάν. Την Ισία Γαλλία πήρε το πρώτο βραβείο γυναικείας Ελληνίας στο πρώτο φεστιβάλ Μεσογειακών Χωρών στο Μπάστια της Κορσικής το 1982. Ελληνικές ταινίες που έλαβε μέρος, Περικλάνηση του Χριστοφή, Γλυκιά Συμμορία του Νικολαίδη, Φωτογραφία του Νίκου Παπαντάκη, Τέλος Εποχής του Αντώνη Κόκκινου.
Από το 1986 διδάσκει θέατρο σε εργαζόμενο ερασιτέχνη στοιχείο και το 1987 ιδρύει το θέατρο Σκούνα. Γράφει το θεατρικό έργο Το Χρήσμα και σκηνοθετεί την παράσταση Χιώτικο Παραμύθι. Ο κύριος Σπύρος Κοκάς γεννήθηκε στην Πάτρα με καταγωγή από την Κέρκυρα από την πλευρά της μητέρας του. Ο κινηματογραφικός φακός φώτισε για πρώτη φορά τον πρωταγωνιστή με την ξεχωριστή ομορφιά και γοητεία το 1999 στην ταινία του Ανδρέα Λαμπρινού «Ματωμένο ηλιοβασίλεμα». Η ταινία προβλήθηκε τότε στο Φεστιβάλ Κανών και ήταν η αφετηρία για τη διεθνή αναγνώριση του Σπύρου Φωκά. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής τελείωσε τη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη, είχε όμως ήδη κάνει την πρώτη του ταινία το 1960. Το 1960 ο Σπύρος Φωκάς γυρίζει την περίφημη ταινία «Ο Ρόγο και τα αδέρφια του», έχοντας δίπλα του τον Αλέν Τελόν και την αξέχαστη Κατίνα Παξινού. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 γυρίζει στην Ελλάδα τις ταινίες «Ο Φόβος» του Μανουσάκη και μαζί του παίζουν κορυφαίοι πρωταγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Η Έλλη Φωτίου, ο Ανέστης Βλάχος, η αξέχαστη Έλενα Ναθαναήλ και άλλοι. Με σκηνοθέτη τον Γιάννη Δαλιανίδη γυρίζει τον Εγωισμό, έχοντας δίπλα του τη Ζωή Λάσκαρη και την Τζέννη Λουσέα. Η ταινία «Η Στεφανία» και πάλι μαζί του η Ζωή Λάσκαρη θεωρείται από τις καλύτερες του ελληνικού κινηματογράφου με την αξέχαστη Έλενα Ναθαναήλ. Γυρίζει το «Δραπέτη», μια υπέροχη ταινία, στην οποία συμπροταγωνιστεί ο μεγάλος απών του ελληνικού θεάτρου, ο Μάνος Κατράκης. Γυρίζουν μαζί με την Έλενα και τον Θόδωρο Ρουμπάνη την ταινία «Δάμα Σπαθή» στην τηλεόραση. Θαυμάσαμε τον μεγάλο πρωταγωνιστή πέρυσι στην επιτυχημένη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη της Αγάπης Μαχαιριά. Μαζί δύο επίσης μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Βόγλης και ο Νίκος Βερλέκης. Οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι θα συνεχίσουν με την απαγγελία των διημάτων. Φυσικά στο πρόγραμμα αναφέρεται το όνομα της μεγάλης τραγουδού της κυρίας Άννας Συνωρινού, η οποία βέβαια λόγω του γύρατός της θα ήθελε πάρα πολύ να βρίσκεται κοντά μας, αλλά δυστυχώς για λόγους αγαπητάς βίας δεν θα μπορεί. Είναι ο Σύπαλος Αφράντος. Καλησπέρα. Θέλω να σας πω ότι εδώ και ένα 24ωρο συνάντησα τον Τίτο Μανάκα, ένα ποιητή για τον οποίο πρέπει να είστε περήφανοι. Όταν μια πόλη έχει τον ποιητή της, δεν πρέπει να φοβάται. Και πρέπει να είναι περήφανοι. Θέλω να σας πω επίσης ότι εκτός από ηθοποιός είμαι και συγγραφέας και γράφω ποιήση. Και ιδιαίτερα συγκινούμαι από αυτά που θα σας διαβάσω και θα προτιμούσα να τα διαβάσω όρθια, δηλαδή δεν διανοούμαι να είμαι καθιστή και να τα διαβάσω. Λοιπόν, το πρώτο ποίημα του Τίτου Μανάκα λέγεται «Αντικατοπτρισμών φαινόμενα». Ο ποιητής δεν ήρθε στο συμπόσιο ακόμη και είναι ήδη η ώρα περασμένη. Πολλοί συνδετημόνες ανήσυχοι αναρωτιούνται, «Μα γιατί άραγες αργή, τι έχει απογίνει, που πήγε τέλος πάντων και το πλήθος περιμένει». Σε λίγο θα αρχίσουν οι προπόσεις των ευχολογίων επιδαψιλευτικώς και με το παραπάνω. Θα αρχίσουν οι χοροί, οι εκδηλώσεις και άλλα πολλά και ο ποιητής θα είναι απόν. Πρέπει τα συμπόσια να τα κοσμεί και ένας ποιητής. Γίνονται συμπόσια ποτέ άνευ ποιητών. Κάποιοι εκ των συνδετημόνων άρχισαν να διαδίδουν και πήρε διαστάσεις των διαδιδομένων πως τάχατες ο ποιητής πήγε σε κήπους θεϊκούς αμόλυντους. Αν υπάρχουν τέτοιοι κήποι, ποιος το ξέρει. Πήγε από εκεί να φέρει ένα φλασκί με νέκταρ και να κάνει στρωμε αμβροσία. Δώρα ανεκτήμητα σαφώς που ελείπουν δυστυχώς και μόνον πλουσιοπάροχο να είναι το τραπέζι των συνδετημών. Έλλη
από την Ομίγυρη, ακούγοντας το νέο ξαφιάστηκαν και αυτοστιγμή, κραυγάζοντες, απόρριξαν ως ανυπόστατη τη φήμη, ως παραμύθι. «Ακούστε, φίλτατοι συνομοφάγοι», είπαν. «Η πληροφορία είναι ψεύτικη, είναι παραπλανητική. Οι ποιητές δεν έχουν πλέον πέραση, είναι λησμονημένοι. Οι ποιητές διάβηκαν τον ορίζοντα, τραβάνε για τη λύθη. Έχουμε καταθέσεις αδιάσυστες εμείς και είναι από πρώτο χέρι». Το λοιπόν, χάνουμε τον καιρό μας άδικα. Άδικα των αδίκων στο καρτέρι και καρτέρι. Επί αυτών και δι' αυτά, ένας πολύ εξέχων, εκνευρισμένος φώναξε, «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο ποιητής είναι παντού, στο παρελθόν, στο μέλλον. Άνθρωποι φυλαλοί της γνωστικοί τον είδανε στη φλεγωμένη έρημο να λογυρνά, μαχόμενο στη λύθη. Ανάμεσα στα χνίσματα των λαγωτών αιμάτων, των εκτοναγημάτων, τον είδανε μας, τους εξαβελίας συνεπέτειους, να εξαγνίζει. Τον άκουσαν να προσπαθεί με την ασματική του αυθάρδη ρήματα εξουσιαστών και μεσιών να εξορκίζει. Αποσηγώντας τη φωνή ο πορισά εξέχων, ευθύς, ρηχή, φιλόδοξη, λέμαργη από το πλήθος, αλλήλου σε κοιτάξανε, άκοντες μαγορία, κι άστραψε στο βλέμμα τους το ευτελές τον ήθος. Κι έλεγαν ψιθυρίζοντας, «Για δες, τι ατυχία!» Βλέποντας πως θα έχαναν όφελος και ευκαιρία και νέκταρ στη ζωή τους να γευτούν και αμβροσία. Οι πρόσβοι μονάχα, οι πραείς, εκείνοι που μιλούν σπανίως και όχι αυθερέτως, οι αδήλως νουνεχείς, συγκατένευσαν τους λόγους του εξέχοντος. Ναι, όπου και αν βρίσκεται ο ποιητής, πάντοτε επιστρέφει εδώ, υπερθέτως. Γι' αυτό και εμείς στην επιστροφή του ευχόμαστε να θυμηθεί κι αν δυνηθεί να φέρει μια πρέζα ζύμη για το φύραμα. Λειψόμην απομείνει το παρόν και αποχαθεί το μέλλον. Αφήστε ήσυχο τον ποιητή, δήλωσαν επιτέλους και οι ευφυείς, αυτοί που τάσσονται συχνά όπου θε γέρνει ο ζυγός. Αφήστε τον αλόκοτα να ομιλεί στην άψη του τοπίου, τα όνειρα να εξηγεί, να μάχεται την εξουσία του οπίου. Αφήστε τον ελεύθερο, άνευ χρονοτριβών, να ερμηνεύει το πλάνο φάσμα των αντικατοπτρισμών. Και τότε λόγος ηχηρός, ευδίωχος, λόγος γυναικός, την αίθουσα διέτρεξε. Επομένως, ως συνδετημόνες και συνδετημόνισες. Καιρός δεν είναι για συμπόσια, δεν είναι για βενγκέρες, δεν είναι για ιστορικούς φιλιππικούς. Καιρός είναι να μάθουμε κι εμείς, το απαιτούν οι μέρες, να ερμηνεύουμε ορθώς το φάσμα των αντικατοπτρισμών. Ας περιμένουμε καρτερικά τον ποιητή, λοιπόν. Στο ενδιάμεσο να σας διαβάσω την παρέμβαση της Δόκτωρ Σάνια Βέλκοβα, που είναι επιστημονική συνεργάτητα του Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας και μεταφράστρια στο έργο του Τίτου Μανάκα στα βουλγαρικά, η οποία για λόγους πέραν της θέλησεώς της δεν βρίσκεται σήμερα εδώ. Τίτος Μανάκας, ο ποιητής της νοσταλγίας. Σόφια, 17 Μαΐου του 2009. Με προσελκύ ιδέα να γράψω για πνευματικό άνθρωπο από οικογένεια με πολιτιστικές παραδόσεις.
θεωρώ ότι είναι συμπτωματικό το γεγονός βουλγάρα κουλτουρολόγους να ενδιαφέρεται από τα επιτεύγματα ενός Έλληνα διανοούμενου και από την ποιησή του. Είμαι εντυπωσιασμένη από την προσφορά στο πνευματικό χώρο της οικογένειας Μανάκα. Αναμφίβολα θεωρώ πως όταν καταφέρεις να εναρμονίσεις τη θέση ζωής σου και είσαι συγγραφέας, καλλιτέχνης, ιστοριογράφος, λαογράφος, συνδεδεμένος με την τέχνη της βυζαντινής μουσικής, όπως ήταν ο Δημήτριος Μανάκας, και έχεις κληρονόμο όλης αυτής της πνευματικότητας στο πρόσωπο του Τίτου Μανάκα, αυτό σημαίνει ότι ανήκει στο κοινωνικό στρώμα των προνομιούχων. Εκείνων που έχουν κερδίσει το δικαίωμα της αιώνιας ζωής, διότι σύμφωνα με τις αρχές και τις ιδέες του σουφισμού, θα ζήσουν αιώνια ο νους και η ψυχή αυτών που κατά την πορεία της ζωής τους έχουν ασχοληθεί όχι με τα προσωρινά, τα υλικά και τα ασήμαντα πράγματα, αλλά αυτών των οποίων οι σκέψεις και ενασχολήσεις ήταν δεμένες με το αμετάβατο και το αιώνιο. Να μπει σε αφηρημένο πλάνο αποτελεί επίτευγμα, το οποίο τυχαίνει σπάνια, πολύ σπάνια. Να συμβεί έτσι ώστε οι σκέψεις σου να αγγίξουν τις ψυχές των υπόλοιπων ανθρώπων και να δημιουργήσουν καινούργια συναισθήματα και γιατί όχι και προδιαθέσεις, είναι πλέον μεγάλο ανθρώπινο επίτευγμα. Το άγγιγμα της ψυχής του άλλου είναι αποκάλυψη. Το συνέστημα το οποίο γεμίζει το ποίημα νοσταλγία και εξέγερση συνάμα, με φέρνει να σκέφτομαι τα ποίηματα του δικού μας εξαιρετικού ποιητή Μπορίς Χριστόφ. Δεν θα ήθελα να παραλληλίζω ποιήση παρόμοια προσπάθεια, πάντα τελείω μεγάλο ρίσκο, αλλά η διάθεση, προσωπική και ανδρεία, η συμφωνία του διανοούμενου ανθρώπου και μαζί με αυτή η τρυφερότητά του είναι προσόντα που οι στίχοι και των δύο ποιητών κατέχουν. Η ανάμειξη του αφηρημένου και του συγκεκριμένου στα ποίηματα του Τίτου Μανάκα ακολουθεί τη λογική αυτής της δυναμικής και στη ζωή γενικά. Ακριβώς αυτό είναι που ενώνει τις λυρικές τέσεις των δύο ποιητών. Πολύ δυνατό παράδειγμα είναι οι στροφές διαμορφωμένες ως σειρά από 7 συν 7 μινιατούρες του κύκλου στις ώρες της αγρυπνίας μου. Η αντίθεση παρουσία-απουσία παίζει με την αντίθεση και την αντιπαράθεση για να εννοήσουμε μήπως κάποια στιγμή ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσά τους. Θα έλεγα ότι αυτή είναι μια φιλοσοφική διαίσθηση. Οι σοφοί γνωρίζουν καλά πως στην ουσία δεν υπάρχει διαφορά, δεν υπάρχει αντίθεση. Η παρουσία υπογραμμίζει την απουσία και το αντίθετο. Απλώς όλα είναι εκδήλωση της ενιαίας ουσίας. Και μετά από την αναφορά της φιλοσοφίας του στίχους του Τίτου Μανάκα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα ερμηνείας το οποίο απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερες προσπάθειες και χρόνο για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα πορίσματα μια στιγμιωμένα και ολοκληρωμένα και να εισχωρήσουμε από την επιφάνεια στα βάθη της ανάλυσης αυτής της ποίησης. Τελευταία γραμμή από την παρέμβασή μου, η ίδια είναι ουσιαστικά απλώς θέληση να συμμεριστώ με εσάς τις πιο συναισθηματικές εντυπώσεις μου από ένα έργο το οποίο είναι αποτέλεσμα μιας πνευματικής ισόρευσης και αποτελεί αναπόφευκτο επακόλουθο από τις συναισθηματικές και τις διανοητικές αναζητήσεις του Τίτου Μανάκα. Πριν ορισμένο χρονικό διάστημα, ήμουν συνεργάτη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εξέδωσε ένα τεράστιο τόμο με τίτλο «Καβαφικά», που συμπεριελάμβανε βιβλιογραφικές περιγραφές όλων των αναφορών, άμεσων και μη, στο έργο και την προσωπικότητα του Κώστα Καβάφη σε όλο τον κόσμο. Επίσης και των ποιημάτων και των καλλιτεχνικών έργων γενικά, που έχουν σχέση με τον ποιητή. Ως γνωστό, ο Κώστας Καβάφης είναι ο πιο μεταφρασμένος Έλληνας συγγραφέας σε όλο τον κόσμο. Αυτό ήταν ένα από τα συμπεράσματα ενός μεγάλου διεθνούς προγράμματος, στο οποίο έχω συμμετάσχει. Θα ήθελα να πω ότι ποιήματα όπως «Αντικατοπτρισμών φαινόμενα» θα έπρεπε δικαιολογημένα να συμπεριληφθούν σε αυτόν τον τόμο. Η ιστορική συνείδηση, την οποία ανιχνεύω, να ενσωματώνεται στους στίχους του Τίτου Μανάκα, πολύ άμεσα συνδέεται με τη φιλοσοφική του προδιάθεση και μου θυμίζει τα καλύτερα πρότυπα της ελληνικής ποίησης. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να αναφέρω πως στη Βουλγαρία ανέκαθεν υπήρχε έκδηλο ενδιαφέρον για την ελληνική λογοτεχνία γενικά και για την ελληνική ποίηση συγκεκριμένα. Μπορώ να το δηλώσω με βεβαιότητα, εφόσον στην περίοδο 2000-2007 έχω ασχοληθεί με το θέμα εξαντλητικά και έχω κάμποσες δημοσιεύσεις επί του θέματος. Θεωρώ ότι η μετάφραση και η έκδοση της ποίησης του Τίτου Μανάκα θα ήταν ένα λογικό βήμα
το οποίο θα εμπαθύνει τις ιδέες των Βουλγάρων αναγνωστών για τη σύγχρονη ελληνική ποιήση και θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να γνωριστούν με το έργο ενός πνευματικού και σοφού ανθρώπου. Δόκτωρ Σάνια Βέλκοβα, επιστημονική συνεργάτητα Ινστιτούτου Βαλκανικών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας.